Για όσους έχουν βάλει πλώρη για μια ακαδημαϊκή καριέρα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο διαγωνισμός παρουσίασης διατριβής σε 3 λεπτά αποτελεί αναμφίβολα μια μεγάλη πρόκληση. Στόχος του διαγωνισμού είναι κάθε υποψήφιος διδάκτορας να μπορέσει να εξηγήσει την έρευνά του στο κοινό με σαφήνεια. Η συμμετοχή είναι και από τις δύο πόλεις και είναι μια ιδέα η οποία αρχικά υλοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Queensland της Αυστραλίας το 2008. Από τη στιγμή που ο χρόνος θα ξεκινήσει να μετράει αντίστροφα, κάθε διαγωνιζόμενος έχει αυστηρά 3 λεπτά για να παρουσιάσει τη θεματική της ερευνάς του στην Επιτροπή και το κοινό. Θα υπάρξει μία κριτική επιτροπή από συναδέλφους καθηγητές, αλλά και από μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας, οι οποίοι θα συμμετέχουν και στις δύο φάσεις του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση στις 7 Ιουνίου θα αφορά την παρουσίαση των διδακτορικών διατριβών όλων των συμμετεχόντων μπροστά στην Κριτική Επιτροπή, από όπου θα αξιολογηθούν οι 10 καλύτερες. Οι πρώτες δύο καλύτερες παρουσιάσεις που θα καταφέρουν να πείσουν την Επιτροπή Αξιολόγησης κερδίζουν το έπαθλο των 1.000 ευρώ και των 750 ευρώ αντίστοιχα. Την τελευταία λέξη όμως καλείται να πει το κοινό, το οποίο θα δώσει το τρίτο βραβείο αξίας 500 ευρώ στην παρουσίαση που θα επιλέξει. Τα χρηματικά έπαθλα αποτελούν αποκλειστικά χορηγίες ιδιωτών. Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει μέσα σε 3 λεπτά να δώσει στο κοινό να καταλάβει με τι ασχολείται, ποιος είναι ο σκοπός της δουλειάς του, ποια είναι τα αποτελέσματά του, τι φέρνει η έρευνα και αν είναι δυνατόν τι καινούριο φέρνει η έρευνα, το οποίο αφορά την κοινωνία και την επιχειρηματική κοινότητα γενικότερα. Οι αιτήσεις για το διαγωνισμό που λαμβάνει χώρα για δεύτερη φορά θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 3 Ιουνίου, με το ενδιαφέρον να είναι αυξημένο. Σημειώνεται πως την πρώτη φορά ο διαγωνισμός τέθηκε από μεγάλη επιτυχία, καθώς έφτασε τις 45 συμμετοχές.